Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Φλόγες ύψους 25 μέτρων απειλήσαν τους οικισμούς Κριεζά και Πετριές στην Εύβοια. Ευτυχώς ξημέρωσε μια καλή μέρα για την πολύπαθη περιοχή, καθώς οι φλόγες έχουν περιοριστεί και πλέον υπάρχουν μόνο κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Από την δύσκολη και πολύ ωρή μάχη με τη φωτιά, τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών μίλησε στο Σταρ και τον Βαγγέλη Γκούμα. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο. Βαγγέλη, τι σου είπε ο πυροσβέστης και πώς είναι τώρα η κατάσταση, πες μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος τραυματίστηκε στα χέρια, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, μάλιστα, είχε τραυματιστεί εδώ στο πρόσωπο και στο χέρι, μου είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν τόσο μεγάλη η θερμοκρασία, ώστε διαπέρασε ουσιαστικά και αυτή την πυρήμαχη στολή που έχουν. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν φόραγε τη συγκεκριμένη στολή, ίσως να είχε πολύ μεγαλύτερη ζημιά, ίσως και να μην ζούσε. Μάλιστα, την ώρα που μου μιλήσε, δάκρυσε, καθώς σκέφτηκε την εικόνα της γυναίκας του και το διόν του. Παιδιών που περίμεναν στο σπίτι του μπαμπά τους να γυρίσει. Είχαν μάθει, μάλιστα, η γυναίκα του, η σύζυγός του, είχε μάθει ότι είχε τραυματιστεί ένας πυροσβέστης, είχαν τραυματιστεί δύο πυροσβέστες. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν τον είδε να μπαίνει στο σπίτι, τότε ήταν που ηρέμησε και ουσιαστικά έβαλε και τα κλάματα όταν είδε ότι είναι ζωντανός. Ευτυχώς επέστρεψε. Ευτυχώς. Το τώρα λοιπόν, και θα πρέπει η πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους να δείξει μια ιδιαίτερη μέρημνα, ειδικά στους ανθρώπους, στους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους. Έτσι, τώρα πώς έχει η κατάσταση, Βαγγέλη? Μπαίνουμε στη φωτιά για να σώσουν σπίτια. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι οι τελευταίες ρήψεις γίνονται από τα αεροσκάφη, προκειμένου να σβήσουν τις τελευταίες αιστείες φωτιάς. Γίνεται αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ορισμένες περιοχές. Σε άλλες περιοχές γίνεται και αποκατάσταση του δικτύου της σύδρευσης, καθώς είχαμε ζημιές και στις γεννήτριες. Όμως ουσιαστικά είναι μια μεγάλη οικονομική ζημιά και για κάποιους οι οποίοι είναι καλλιεργητές στις ελιές. Και μάλιστα πριν από λίγο μας μίλησε και ένας μελισσοκόμος και λέει: μπορεί να μην κάηκαν μελίσια, κάηκαν όμως στις περιοχές ολόκληρες από τις οποίες ζουν αυτά τα μελίσια. Έτσι είναι. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Έκτακτη σύσκεψη για την Πανόλη πραγματοποιήθηκε σήμερα μετά το θετικό κρούσμα εδώ στην Αττική και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Ασπροπύργου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Στρατάκος, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι συζήτησαν για τον ορισμό των δύο ζωνών, μία ζώνη προστασίας δηλαδή και μία ζώνη επιτήρησης, με επίκεντρο την εκμετάλλευση στην οποία βρέθηκε το θετικό κρούσμα και την εφαρμογή όλων των πρωτοκόλων που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την εκρήξη της νόσου. Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί πάνω από 10.000 εγωπρόβατα στη χώρα μας λόγω της πανόλης. Μία ημέρα μετά την είδηση ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη στον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, ο Άλλος Άνθρωπος, είχαμε την πρώτη αντίδραση του Κώστα Πολυχρονόπουλου. Εξέδωσε ανακοίνωση το πρωί. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει τι ισχυρίζεται σε αυτή την ανακοίνωση, Τασούλα. Καταρίνα, η ανακοίνωση του ξεκινά αναφέροντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την ποινική δίωξη σε βάρος του για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ότι το έμαθε από τις ειδήσεις. Υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι από πλευράς μου είμαι πάντα εδώ, ουδέποτε κρύφτηκα, έχω παραδώσει στις αρχές όλα τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως η κατηγορία για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεν αντέχει σε λογική, κριτική και νομική σκέψη και άποψη. Η θέση μου δεν έχει αλλάξει από την πρώτη στιγμή, δεν έχω καταχραστεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα της κοινωνικής κουζίνας, ο Άλλος Άνθρωπος. Κατηγορούμενοι, πρέπει να σου πω ότι είναι η μητέρα και ο γαμπρός του. 7 μήνες κράτησε η έρευνα που ξεκίνησε με το πόρισμα της αρχής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η παγκόσμια κατακραυγή για το δρόμενο χλεβασμού του μυστικού δείπνου στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού δεν λέει να κοπάσει. Ενώ διοργανωτές προσπαθούν να τα μαζέψουν, λέγοντας ότι η αναπαράσταση ήταν για άλλο πίνακα ζωγραφικής, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης τους διαψεύδουν μέσω των ίδιων των πρωταγωνιστών του επίμαχου δρόμενου. Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τονίζοντας ότι οι εικόνες αυτές όχι μόνο δεν ελάμπριναν την τελετή, αλλά την αμάβρωσαν. Δεν είναι πρόοδος η βλασφημία προς τον Θεό, ούτε δικαίωμα η προσβολή των θρησκευτικών πεπιθήσεων των συνανθρώπων μας. Η αυθόρμητη έκφραση αποστροφής και αποδοκιμασίας από πλευράς του κόσμου, ευελπιστούμε ότι έστειλε ένα αρκούντος ηχηρό μήνυμα στους ηθήνοντες και αποτελεί πηγή ελπίδας για αποφυγή παράνομων ενεργειών στο μέλλον, κατέληξε. Τώρα έχουμε εξελίξει το θέμα των γλυπτών. Ανοιχτό παράθυρο για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενών αφήνει η νέα Βρετανική κυβέρνηση. Ο νέος Υπουργός Πολιτισμού της Κυβέρνησης των Εργατικών δήλωσε ότι η απόφαση είναι στο χέρι του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο σημειωτέν έχει επικοδομητική συνεργασία με την Ελλάδα. Η Κυβέρνηση των Εργατικών σκέφτεται την επιστροφή των μαρμάρων με καθεστώς μακροπρόθεσμου δανεισμού.
πέρσι, ο τέος Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Ρίζι Σούνακ, ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση για το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα ακύρωσε την συνάντησή τους. Τότε ο νυν Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ, είχε ειρωνευτεί τον κύριο Σούνακ για τη στάση του. Στα του καιρού τώρα, ισχυρό μελτέμι έως και 8 μποφόρ σαρώνει το Αιγαίο. Το Σαββατοκύριακο όμως έρχεται δύσκολος καύσωνας διαρκείας. Θα μας ενημερώσει ο μετεωρολόγος μας Θοδωρής Κολυδάς. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Χρειάζεται προσοχή βέβαια αύριο και λόγω του ενισχυμένου μελτεμίου που θα φαίνεται 7 με 8 μποφόρ και από πλευράς εκτήλωσης πυρκαγιών. Εκείνο που πρέπει να πω πάντως ότι η θερμοκρασία αύριο θα πέσει κατά 1 με 2 βαθμούς. Δεν θα ξεπεράσουμε τους 35 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά. Μόνο στα δυτικά θα έχουμε 36 με 37 περίπου βαθμούς Κελσίου. Ενώ κρατάει το μελτέμι πιο εξεσθενημένο την Πέμπτη. Από την Παρασκευή πράγματι εξεσθενούν οι άνεμοι και ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Ούτε βέβαια να φτάνουμε στα επίπεδα καύσωνα. Τα σαραντάρια, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μας στοιχεία, θα τα πιάσει κυρίως η δυτική Ελλάδα στους 39 με 40 βαθμούς. Βέβαια θα παραμείνει μια αιμονή ζέστη στην υπόλοιπη ανατολική χώρα και τις επόμενες ημέρες. Και με αρκετά εξεσθενήμα το πεδίο των ανέμων μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Η αίσθηση της ζέστης πάντως θα είναι αρκετά έντονη για το Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη Δευτέρα, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Star και στην ιωματική γλώσσα. Εσείς για συνέχεια ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή First Dates. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Από όλους εμάς, ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.